Πόσο καιρό έχουμε να παρουσιάσουμε τηλεόραση στο κανάλι, Πάρα πολύ νομίζω. Ε, ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε αυτό και μάλιστα με μια τηλεόραση η οποία θεωρώ ότι είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές τι πιο δημοφιλεί επιλογέ σε ό,τι αφορά τι 4K OLED τηλεοράση. Πίσω μου λοιπόν έχω την OLED EVO C4 της LG. Η συγκεκριμένη είναι η 55 καθαρά για πρακτικού λόγου γιατί δεν μπορούσαμε να φέρουμε εδώ πάνω ε, μεγαλύτερη διάσταση αλλά εσύ αν θέλεις μπορεί να την αγοράσεις σε έξι διαφορετικά μεγέθη 42, 48, 55, 65, 77 και 83 ίντσε. Τώρα που το σκέφτομαι η 77 θα ήταν ό,τι πρέπει εδώ για να μου γεμίσει το το τοίχο αλλά <χει> τέλος πάντων. Από πού να ξεκινήσω να ξεκινήσω από τα βαρετά. Το unboxing είναι αρκετά απλή διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και από ένα άτομο, αν και καλό είναι να έχει πάντα και κάποιον άλλο παρέα για να μην τύχει και να ζωρίσει καθόλου το πάνελ, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Ενώ ακόμα και η ίδια η τηλεόραση στο πιο παχύτη τη σημείο με τα ηλεκτρονικά, τι θύρε κτλ. δεν ξεπερνάει τα 4,5 εκατοστά. Η συναρμολόγηση είναι απλή υπόθεση. Έχει ουσιαστικά την βάση, η οποία είναι ίδια με τη περσινή τη C3, η οποία έρχεται και κουμπώνει στην πλάτη Πάντω, αν υπάρχει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του unboxing είναι η πλάτη τη ε, τηλεόραση, η οποία ναι, είναι πλαστική, αλλά έχει ένα φινίρισμα το οποίο θυμίζει πέτρα, θυμίζει μάρμαρο. Δεν ξέρω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και όταν το παρατήρησα, απλά είχα αφήσει τη τηλεόραση έτσι ανάποδα και καθόμουν και τη χάζευα αντί να τη στήσω και να τη συνδέσω. Από θύρε πάντω, ει σε 4 είναι κομπλέ. Έχουμε 4 θύρε HDMI, οι οποίε είναι 2,1 πλήρου ε, εύρου στα 48 Gbps, οι οποίε μάλιστα υποστηρίζουν και αριθμο ανανέωση 144 Hz. Έχουμε USB Hub με τρει θύρε USB. Έχουμε φυσικά υποδοχή για την κεραία, για το δορυφορικό, οπτική έξοδο ήχου, θύρα Ethernet για την ενσύρματη δικτύωση. Φυσικά υποστηρίζει και Wi-Fi 5 όμω, ενώ υπάρχει και Bluetooth και τέλος υπάρχει και η θύρα IRDA για το ε, IR Blaster, ενώ στο πάνω μέρος υπάρχει και μια θύρα Common Interface. Πάμε τώρα και στο Zoom που είναι φυσικά η εικόνα. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία τα οποία παίζουν ρόλο. Το πρώτο είναι ο, ο νέος επεξεργαστής, ο α 9 ai Gen 7 και το πάνελ το οποίο είναι WLED EVO με Brightness Boost. Και τι λοιπόν σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά. Σημαίνει ότι πραγματικά η εικόνα τη C4 είναι εξαιρετική. Εδώ θα έλεγα μάλιστα ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο ανταγωνισμό με την Samsung, όπου πίεσε του μηχανικού τη LG να ξεπεράσουν τα, να δουλέψουν για να ξεπεράσουν τα μειονεκτήματα που είχαν τα WOLED panel στο παρελθόν, δηλαδή την χαμηλότερη φωτεινότητα σε ό,τι αφορά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR. Εδώ λοιπόν χάρη και στο Brightness Boost δεν έχουμε τέτοια θέματα. Το πάνελ έχει 30% μεγαλύτερη φωτεινότητα και μάλιστα είναι με διαφορά το πιο φωτεινό πάνελ σειρά C που έχω δοκιμάσει. Μάλιστα έχεις και το νέο επαγγελματικό Tone Mapping μενού μέσα από το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις την καμπύλη, την EOTF σε όλες τις στάθμες φωτεινότητας, αλλά καλό θα είναι να μην το πειράξεις στο συγκεκριμένο μενού αν δεν έχεις κάποιο όργανο μέτρησης και δεν ξέρεις τι κάνεις. Ενώ η LG παραμένει ένας από τους λίγους κατασκευαστές όπου υποστηρίζει όλα τα format εικόνας, HDR, Dolby Vision, HGIG, οπότε ό,τι περιεχόμενο και να βλέπεις είσαι πραγματικά καλυμμένος. Η C4 είναι φυσικά εξαιρετική και στο gaming, είτε συνδέσεις κονσόλα, είτε συνδέσεις PC, Έχεις και τα 144Hz, έχεις και την υποστήριξη για όλες τις τεχνολογίες VRR, AMD FreeSync Premium, G-Sync, οπότε πραγματικά η εμπειρία του gaming είναι πιο μαλή, πεθαίνεις. Ενώ έχεις και όλες τις ρυθμίσεις συγκεντρωμένες στο πάρα πολύ βολικό game dashboard. Σε ό,τι αφορά τον ήχο, το ενσωματωμένο σύστημα της 4 ομολογώ ότι έπαιζε καλύτερα από ό,τι περίμενα, αν και αν θέλεις να έχεις πραγματικά έναν ήχο ανάλογο της εικόνας 4-4, της καλό είναι να τη συνοδέψεις και μια αντίστοιχη χόμπαρα. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μια καινούργια χόμπαρα της LG, συγκεκριμένα την SG10TY. Βέβαια εδώ είχαμε ένα μικρό μπέρδεμα. Η χόμπαρα συγκεκριμένη είναι φτιαγμένη για τη σειρά τη G της LG. Η σειρά G γενικά είναι μια σειρά τηλεοράσεων η οποία κατά βάση είναι φτιαγμένη για να μπαίνει στον τοίχο και η χόμπαρα, λοιπόν, συγκεκριμένη είναι φτιαγμένη για να έρχεται και να κρεμιέται ακριβώ κατά την τηλεόραση. Μάλιστα, είναι ότι πρέπει να ταιριάζει κατάλληλα σε μέγεθο με την, με την 65α, και γι' αυτό ουσιαστικά έχει αυτή τη σχεδίαση. Τα ηχεία όλα βαράνε μπροστά ε, μπροστά, και έχει μέσα εδώ τα, τα κλειψάκια κάπου τάχα για να έρθει να την κρεμάσει στο, στον τοίχο. Κανονικά εγώ την G4 να θα δοκιμάσω, έγινε κάποιο μπέρδεμα η αποθήκη μου στείλε την C4 οπότε έτσι όπως έγινε τελικά δεν είχα τρόπο να κρεμάσω την C4 στον τοίχο και να βάλω την G4, την ηχόμπαρα από κάτω για να έχω το optimal setup οπότε αναγκαστικά την έβαλα εκεί στο έπιπλο, δεν είναι αυτό το setup της η χόμπαρα τώρα συγκεκριμένη τη βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι σχεδόν ένα 50 σε μήκος Συνοδεύεται και από το δικό της σαμπουφεράκι, έχει 3,1 κανάλια και συνολικά 8 μονάδες και ισχύει 420W. Ασχέτως τώρα βέβαια το γεγονός ότι εγώ δεν μπορούσα να την κρεμάσω στον τοίχο, ακριβώς επειδή είναι συνδεδεμένη στην C4, έχω υποστήριξη και για τις τεχνολογίες Wow Orchestra και Wow Interface, οπότε σημαίνει ότι μπορώ να ελέγξω την ηχόμπαρα απευθεία από την τηλεόραση, ενώ έχω και τη δυνατότητα να συνδυάσω το σύστημα ήχου της τηλεόρασης με την ηχόμπαρα, για να έχω ακόμα πιο γεμάτο ήχο. Η χόμπαρα συγκεκριμένη πραγματικά έχει πολύ γεμάτο ήχο, είναι πάρα πολύ δυνατή, έχει όλε τι ευκολίε που φαντάζεσαι ό,τι αφορά την ασύρματη συνδεσιμότητα. Είναι βέβαια και πάρα πολύ ακριβή, είναι premium, είναι στα 899. Επαναλαμβάνω, είναι φτιαγμένη για να συνοδεύσει τη σειρά την G, οπότε αναμενόμενα είναι το κόστος υψηλότερο. τώρα πίσω στη C4 και να πούμε δυο πράγματα για το interface. Καταρχάς η τηλεόραση έρχεται με το γνωστό το Magic Remote ενώ χρησιμοποιεί το νεότερο λειτουργικό της LG το WebOS 24 και μάλιστα η εταιρεία υπόσχεται συνολικά 4 χρόνια αναβαθμίσεις μαζί με το υπάρχον οπότε ουσιαστικά θα φτάσεις μέχρι το WebOS 28. Εδώ τα καινούργια χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν σε με την AI καταρχάς υπάρχει ένα βολικό chatbot, το οποίο είναι φτιαγμένο για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με την τεχνολογία, δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με τις ερευνήσεις, οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το chatbot για, για να ξεκινήσουν ένα διάλογο, διάλογο το μαζί το του, το για το να το βρουν τις απαντήσεις στα τις ερωτήματα το που το μπορεί το να έχουν το σχετικά, το με το... σχετικά με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Τι συμβαίνει με το οθόνη. Ποτέ εμφανίζεται το πρόβλημα οθόνης. Η οθόνη έχει παραμορφώσει τρέμει τρεμοπέζι. Μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν από το αυτοδιέγνωση οθόνη. Το δεύτερο τώρα AI χαρακτηριστικό είναι ο λεγόμενο AI Assistant, όπου τι κάνει, όταν πατήσει το μικρόφωνο στο χειριστήριο, ενεργοποιείται και ο Assistant και ουσιαστικά σου βγάζει προτάσει με βάση τι προηγούμενε αναζητήσει σου. Οι προτάσει αυτέ μπορεί να είναι βέβαια και προτάσει περιεχομένου, γιατί ω γνωστό, όταν έχει πάρα πολύ συνδρομητικέ υπηρεσίε και έχει τόσο περιεχόμενο στη διάθεσή σου, είναι πάρα πολύ εύκολο να χαοθεί και να μην ξέρει τι να παρακολουθήσει. Οπότε με βάση τι αναζητήσει σου, ο AI βοηθό έρχεται και σου κάνει τι ανάλογε προτάσει. Το περιεχόμενο που μπορεί να σε αρέσει. Αυτή είναι η λέξη κλειδί που αρχίζει να γίνεται δημοφιλή στο home. Το Magic Remote από εκεί και πέρα είναι το γνωστό, είναι πάρα πολύ βολικό, έχει και τον κέρσορα, αν και πάρα πολλά πράγματα μπορείς να τα κάνεις ε, φωνητικά, καθότι υπάρχει υποστήριξη για φωνητικές εντολές στα ελληνικά. Ένταση ήχου 20. Άνοιξε YouTube. Μετά βάση στο YouTube. Από... Και... Home. Συνολικά, εγώ ομολογώ ότι τι 10 περίπου μέρε όπου είχα την C4 στα χέρια μου, πραγματικά την απόλαυσα είτε σε περιεχόμενο streaming είτε σε gaming. Ενώ δεν υπήρχε κανένα χαρακτηριστικό το οποίο να ήθελα είτε σε επίπεδο ποιότητα εικόνα είτε σε επίπεδο λειτουργία το οποίο να μην υπήρχε ή να μου έλειπε. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι για όλα αυτά η C4 δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή. Το κόστο τη είναι στα 1699 ευρώ για την διάσταση των 55 inch, Αλλά όλοι ξέρουμε ότι με λίγο ψάξιμο και με τι προσφορέ που τρέχουν θα μπορεί να την αποκτήσει αρκετά χαμηλότερα. Αλλά θέλω να μου πει και εσύ τη γνώμη σου στα σχόλια. Και εμεί θα λέμε στο επόμενο.